Αγαμέμνων Τάτσης δικηγόρος, διεξήσιος δικηγόρος του Παναγιώτη Διαμάντη. Είμαστε σε μια ενώπιον μιας πρωτοφανούς υπόθεσης κρατικής αναλγησίας, αδιαφορίας και διαφθοράς. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ένας άνθρωπος στον οποίο η πολιτεία ανέθεσε την εκπαίδευση και την επίβλεψη και την ηθική προαγωγή των παιδιών μας, διώκεται για ένα κακούργημα, για ένα πλημέλημα και γίνεται και διερεύνηση για το ιδιαίτερα απευθές αδίκημα της ασέλγειας με ανήλικους. Δυστυχώς, παρότι άλλοι καθηγητές πανεπιστημίου και όχι ο εντολέας μου, είχαν σε ασφαλή χρόνο ενημερώσει την Υπουργό Παιδείας για τα τεκτενόμενα, εξακολουθεί και σήμερα αυτός να διδάσκει. Είναι προφανές ότι και ο εντολέας μου και εγώ προσωπικά καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας από όπου και αν προέρχεται, χωρίς κανέναν αστερίσκο. Πληροφορηθήκαμε όμως ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής δήλωσε χθες ότι ηθικός αυτουργός, ηθική αυτουργή για την ακρίβεια, για την επίθεση που δέχθηκε, ήταν ο εντολέας μου και άλλοι δύο τακτικοί καθηγητές πρώτης βαθμίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό είναι ανήκουστο και ηθικά ανυπόφορο. Και για το λόγο αυτό καταθέσαμε μόλις τώρα έγκληση για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Εκείνο που μένει είναι ότι πρέπει επιτέλους να πέσει φως σε μια πολύ δυσόδη υπόθεση, σε μια υπόθεση που πρέπει να σας πω ότι εμπλέκονται ακόμα οι αμερικανικές αρχές που έχουν κάνει έτοιμα δικαστικής συνδρομής στην Ελλάδα. Οι δικογραφίες αυτές, οι οποίες όμως πρέπει να πούμε ότι είναι δύσκολες στο χειρισμό τους και σύνθετες, δεν έχουν προχωρήσει στο βαθμό που θα θέλαμε. Και κυρίως δεν έχει προχωρήσει η δικογραφία για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του καθηγητή Παναγιώτη Διαμάντη. Είμαι βέβαιος ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας θα ζητήσει σήμερα την παραίτηση της Υπουργού Παιδείας, η οποία ενώ γνώριζε δεν έκανε τίποτα. Βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον εντολέα μου. Ο εντολέας μου έχει υποβάλει πλήθος μηνύσεων εναντίον του, περιλαμβανομένης και της μήνυσης για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης.